Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα το βράδυ. Ένα live news. Μαζί θα είμαστε έως και τις 9, προκειμένου να δούμε μαζί την επικαιρότητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης και το τι ακριβώς βεβαίως συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Βεβαίως η εβδομάδα ξεκίνησε με έντονες χιονοπτώσεις και έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας και της Βόρειας Ελλάδας. Αποδεκτή λοιπόν έγινε και η παρέτηση της κυρίας Αντωνοπούλου, της κυρίας Ράνας Αντωνοπούλου, της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, μετά από αυτό το οποίο προέκυψε ότι ελάμβανε 1.000 ευρώ για επιδότηση ενοικίου, κάτι που βεβαίως η ίδια τόνισε πως αυτό είναι νόμιμο και σύνομο βάσει της νομοθεσίας που ισχύει από το 1994, ενώ δεσμεύτηκε και κίνησε τις διαδικασίες να επιστρέψει τις 23.000 ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Βεβαίως υπήρξε έντονη ενόχληση του Πρωθυπουργού για αυτήν την διαδικασία της Υπουργού του, της κυρίας Αντωνοπούλου, να παίρνει από τον κρατικό προϋπολογισμό 1.000 ευρώ για επιδότηση ενοικίου, και βεβαίως η κυρία Αντωνοπούλου απέστειλε την παρέτησή της και ήταν στη διάθεση του Πρωθυπουργού, ο οποίος βεβαίως και έκανε αποδεκτή την παρέτησή τους. Θέλω τώρα, σας παρακαλώ, να δούμε λίγο το τι συμβαίνει με τα καιρικά από τις 2:20 περίπου το μεσημέρι σήμερα, με την έκτακτη εκπομπή αναλυτής και με τον Νίκο Ταράπατζη. Είχαμε την διαδικασία, το τι ακριβώς συνέβαινε και το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε, σας παρακαλώ, δώστε μας εικόνα live από την Αλεξανδρούπολη. Απευθεία σύνδεση Νίκος Ακυρόπουλος εκεί. Εχιονιστικά βλέπω. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συγχωρέστε μου λίγο την εμφάνιση, απλά έχει πάρα πολύ κρύο εδώ πέρα. Έχει μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι με το σκούφο, με τα εκιονιστικά πίσω σου, δηλαδή είναι καταπληκτική η εικόνα καταρχάς, από εδώ, από αυτό να ξεκινήσουμε. Ακριβώς, είμαστε στον εκιονιστικό σταθμό της Εγνατίας Οδού ΑΕ, τα εκιονιστικά από το, όπως είπες και εσύ, από νωρίς το μεσημέρι πηγαίνουν και έρχονται και καθαρίζουν όλη την Εγνατία Οδό. Μόλις πριν από λίγα λεπτά μιλήσαμε με την αστυνομία, με το 100, και μας είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την Ξάνθη μέχρι και την Αλεξανδρούπολη. Πλην όμως οι πληροφορίες που έχουμε τάσω είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στον κάθετο άξονα Μάνδρα Ψαθάδης. Και μάλιστα και στην Οριστιάδα. Νίκο, να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά. Στο κομμάτι, λέει η αστυνομία, πού δεν υπάρχει πρόβλημα από την Αλεξανδρούπολη έως και την Ξάνθη, στην Εγνατία Οδό. Ναι, από την Ξάνθη έως Αλεξανδρούπολη, ναι, ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα στην Εγνατία Οδό, άρα η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται βεβαίως κανονικά χωρίς προβλήματα. Ωστόσο υπάρχουν πλαγιομετωπικοί και πολύ ισχυροί άνεμοι στο κομμάτι αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση εφιστά την προσοχή των οδηγών, κυρίως των βαρέων οχημάτων που κινούνται στην Εγνατία, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στην ευρύτερη περιοχή. Και το πρόβλημα τώρα, Νίκο, σε ποιο σημείο είστε εσείς που είναι τα εκιονιστικά, ο σταθμός των εκιονιστικών? Εμείς είμαστε ακριβώς στον κόμβο καθώς μπαίνεις προς Αλεξανδρούπολη. Από, ναι, ναι. Από τη δεύτερη είσοδο, λέμε, έτσι. Από τη δεύτερη είσοδο της Αλεξανδρούπολης, εκεί που υπάρχει ο σταθμός αυτός. Λοιπόν, και υπάρχει τώρα πρόβλημα από το σημείο που είσαι μέχρι το τελωνείο των Κήπων, στις Σφαίρες και στην Οριστιάδα, δηλαδή στον κάθετο άξονα αντιμετωπίζετε το πρόβλημα. Λοιπόν, στις Σφαίρες, επειδή μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Φερών, τον κύριο Νίκο Γκότση, μας είπε ότι προς το παρόν ρίχνει ένα ψηλό χιόνο, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τα μηχανήματα κάνουν ό,τι μπορούν, περνάνε συνέχεια και ο δρόμος είναι καθαρός. Αλλά από εκεί και πέρα, στον κάθετο άξονα από το πρωί, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει χιόνι. Στην περιοχή του Σουφλίου, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, όπου από το πρωί ήταν κλειστά τα σχολεία. Από εκεί και πέρα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μέχρι το Δημότυχο είναι σχετικά καλός ο καιρός. Στο Δημότυχο δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Υπάρχει όμως πρόβλημα πλέον στην Οριστιάδα, γιατί έχει αρχίσει και ρίχνει πολύ πυκνό χιόνι. Άρα υπάρχει πρόβλημα στην Οριστιάδα, γι' αυτό υπάρχει και μια ανακοίνωση του Δημάρχου εκεί της πόλης, του κ. Μαυρίδη,
που κάνει γνωστό ότι αύριο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, καθώς λόγω του ότι πέφτει η θερμοκρασία ακόμα περισσότερο και υπάρχει κίνδυνος στο χιόνι το οποίο πέφτει να γίνει παγοδρόμιο στην ουσία και προέχει βεβαίως η ασφάλεια των μαθητών και των πολιτών. Αυτή τη στιγμή, Νίκο, έχουμε χιονόπτωση εκεί που είσαι. Εδώ στην Αλεξανδρούπολη ακόμα όχι, αλλά φοβόμαστε ότι όσο βραδιάζει και όσο νυχτώνει θα γίνεται χειρότερη κατάσταση. Έχει πολύ δρυμή ψύχος αυτή την ώρα. Εδώ να πούμε, Τάσο, ότι έχουμε πολλά προβλήματα ηλεκτροδότησης, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νομού. Είχαμε πάρα πολλές διακοπές από ό,τι με έχουν ενημερώσει συνάδελφοι και κάτοικοι από το βόρειο τμήμα του νομού, δηλαδή από το μισό και πάνω. Προφανώς φαντάζομαι λόγω της κακοκαιρίας. Και επίσης ότι υπάρχει απαγορευτικό και φυσικά καράβι για Σαμοθράκη δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ούτε αύριο, φαντάζομαι. Καλά, γιατί έχουμε και ισχυρούς ανέμους, υπάρχει το απαγορευτικό για Σαμοθράκη και στην Θάσο. Είναι γνωστό ότι αρκετές περιοχές της περιφέρειας έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση από το μεσημέρι. Η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από τα συνεργεία προκειμένου να αποκαταστήσουν τη βλάβη, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, Νίκο, σε κάποιες περιπτώσεις μας λένε ότι είναι αδύνατο να φτάσουν και τα γερανοφόρα της ΔΔΕ προκειμένου να επιδιορθώσουν τη βλάβη και υπάρχει πρόβλημα και γίνονται προσπάθειες. Τώρα βέβαια πόση ώρα θα διαρκέσει αυτό για να λύσουν τα προβλήματα έτσι ώστε να υπάρχει ηλεκτροδότηση στους οικισμούς που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό, αντιλαμβάνεστε, και με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες υπάρχει πρόβλημα. Είναι και ο αέρας, Τάσο, ο οποίος, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, επηρεάζει και τα καλώδια, είναι και το κρύο. Ας ελπίσουμε ότι θα κοπάσει κάπως αυτό το φαινόμενο σύντομα και δεν θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, βλέπω εκεί τα χιονιστικά φορτώνουν αλάτι από το σταθμό και ξεκινούν τον αποχιονισμό και τη ρήψη αλατιού, φαντάζομαι, Νίκο. Έτσι ακριβώς. Από το μεσημέρι έχουν ξεκινήσει και ρίχνουν αλάτι. Τα χιονιστικά κανονικά περνάνε όλη την Εγνατία εδώ όσο μπορούν. Εδώ να θυμίσουμε όμως ότι ωστόσο υπάρχει και ένα ζήτημα με την έλλειψη των χιονιστικών. Είναι ένα θέμα που μας το έχουν θέσει. Και από αρκετούς δήμους και υπηρεσιακοί παράγοντες ότι η Εγνατία Οδός έχει μειώσει το στόλο της, το στόλο εκχιονιστικών μηχανημάτων και δημιουργείται τώρα θέμα. Υπάρχει ένας μειωμένος στόλος. Θα έχουμε τη δυνατότητα και με τον πρόεδρο της Εγνατίας, τον κύριο Αντωνούδη, να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πρέπει να το δούμε ακριβώς, Τάσο, ναι. Λοιπόν, Νίκο Τσακυρόπουλε, Νικόλα μου, με στεναχωρείς εκεί που είσαι. Έπρεπε να είσαι στις σφαίρες. Γιατί? Λοιπόν, μένετε, συνεχίζετε το ρεπορτάζ. Ξέρω ότι από το πρωί είστε στους δρόμους όλοι οι συνάδελφοι, όλες οι εξωτερικές μονάδες στο ένα τσάνελ. Καταγράφουμε λεπτό προς λεπτό το τι ακριβώς συμβαίνει. Νίκο, συνεχίζετε το ρεπορτάζ. Κατά τη διάρκεια και της εκπομπής και του δελτίου, αν έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη, θα ξανασυνδεθούμε εκ νέου μαζί σας ζωντανά. Ευχαριστούμε και εσένα και τον οπερατέρ μας που υπερβάλλεται αυτόν από σήμερα το πρωί για να κάνουμε αυτές τις συνδέσεις και αυτά τα ρεπορτάζ. Πού θέλετε να πάω τώρα, σας παρακαλώ? Πάμε λίγο, σας παρακαλώ, στον κύριο Μπόνια. Κύριε Μπόνια, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, φροντίστε να ακούω τον κύριο Μπόνια και μέσα, σας παρακαλώ. Κύριε Μπόνια, για δώστε μας λίγο την εικόνα τώρα στον Δήμο της Καβάλας, παρακαλώ. Θα σας μιλήσω για την περιφερειακή ενότητα του πρώην Δήμου Φιλίππων, γιατί από εδώ μεριά δεν έχω εικόνα. Από το πρωί που χιόνιζε στα ψηλά, κάποια στιγμή βγάλαμε και τον γκρέιντερ, βγάλαμε και αλατιέρα, περάσαμε όλα τα χωριά, και το Βουνοχώρι και τη Λιμιά και το Λυκόστομο και την Σκορυφές. Μπήκαμε μέσα όπου μπορούσε να μπει το γκρέιντερ. Βέβαια, λίγη βοήθεια που δώσαμε, δεν μπορούσαμε να το λύσουμε εντελώς το πρόβλημα, γιατί συνέχιζε να χιονίζει. Και προγραμματίζουμε και για αύριο, πάλι θα ανέβουμε πάλι επάνω. Μεγάλα προβλήματα δεν αναφέρθηκαν, είτε από νερό είτε από ρεύμα, γιατί σας άκουγα που μιλούσατε. Δεν μου αναφέρθηκαν τέτοια προβλήματα. Ναι. Δεν γνωρίζω αν υπήρξαν. Αυτή τη στιγμή, στον πρώην Δήμο Φιλίππων, στη Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων, η χιονόπτωση συνεχίζεται, κύριε Μπόνια? Ο
Εγώ που έφυγα 6,5 ώρα από το, από το πρώην Δημαρχείο των Κρινίδων, έριχνε στα χαμηλά έτσι, στα χωριά, στα καμποχώρια ας πούμε. Έριχνε αλλά πολύ ψηλά. Ο δρόμος ήταν πολύ καθαρός. Το κρυονέρι στα ψηλά είχε λίγο πρόβλημα με τους δρόμους εκεί, αλλά πολύ λίγο. 2-3 εκατοστά δεν είχε πολύ χιόνι. Οι Φίλιππη είχε λίγο, οι Κρινίδες στα ψηλά είχαν λίγο θέμα. Κύριε Μπόντια, να φροντίσετε με κάθε δυνατό τρόπο να κρατήσετε ανοιχτούς τους δρόμους, γιατί το κύμα αυτό της κακοκαιρίας θα μας ακολουθεί και τις επόμενες 3-4 μέρες. Και αύριο οι πληροφορίες μας είναι αυτές, ναι, ότι θα συνεχίσει πάλι. Κάνουμε την προσπάθειά μας έστω με τα 3 άτομα που έχουμε και τον Grader. Θα το παλέψουμε, τι να κάνουμε. Ζητήστε και τη συνδρομή των ιδιωτών, κύριε Μπόνια, σε μια τέτοια κατάσταση, είναι χρήσιμη όλοι. Όπου χρειαστεί θα επέμβουμε, θα βοηθήσουμε, να ξέρουν. Αν θέλουν κάτι να μας ενημερώνουν, να μας παίρνουν τηλέφωνο και εμείς θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Μπόνια, θα είμαστε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον αντιδήμαρχο της Καβάλας, τον κύριο Ζήση Μπόνια. Πάμε, σας παρακαλώ, στη συνάδελφό μου, την Μαρία την Παπάζογλου. Μαρία Παπάζογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του ένα Channel. Βρισκόμαστε στον Άγιο Σύλλα. Μπορούμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής η δουλειά των μηχανημάτων έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, ακόμη και στον Άγιο Σύλλα. Ωστόσο, η χιονόπτωση συνεχίζεται. Όχι με την ίδια ένταση, να υποθέσω, αυτό που είχαμε δει το μεσημέρι στις συνδέσεις μας, Μαρία. Όχι με την ίδια ένταση. Το παράδοξο είναι ότι το κέντρο της Καβάλας είναι πεντακάθαρο από χιόνι, δεν έχουμε δει τίποτα. Ωστόσο, από τον Άγιο Σύλλα και πάνω είναι μία άλλη καβάλα. Ναι, όσο ανεβαίνει κανείς προς τα πάνω, βλέπει και την χιονόπτωση. Οι δρόμοι εκεί στο σημείο που είσαι, ο δρόμος από ό,τι διαφαίνεται είναι ανοιχτός. Δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, Μαρία. Εκεί είστε και βλέπετε τα αυτοκίνητα. Όχι, και η ανάβασή μας... Ναι. Ναι, η ανάβασή μας ήταν σχετικά εύκολη, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, ωστόσο προτρέπουμε τους οδηγούς να είναι σχετικά προσεκτικοί. Όχι, σχετικά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί όσο περνάει η ώρα και πέφτει η νύχτα, θα πέφτει και η θερμοκρασία και μπορεί να έχουμε πάγο στο δρόμο και εκεί υπάρχει πια επικινδυνότητα. Λοιπόν, Μαρία Παπάζογλου, σε ευχαριστούμε, σε περιμένουμε σε άλλη σύνδεση σε λίγα λεπτά. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πείτε μου, σας παρακαλώ, που θέλετε να πάμε. Θέλετε να πάμε τώρα σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με τις συνδέσεις. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε. Ένα live news συνέχεια. Μαζί θα είμαστε έως και τις 9, προκειμένου να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με τα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιφέρειά μας. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να πάμε στον κύριο Παπαλεξίου, στον αναπληρωτή προϊστάμενο πολιτικής προστασίας περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαλεξίου. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, για δώστε μας τώρα εσείς ως πολιτική προστασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το τι ακριβώς συμβαίνει την ώρα που μιλούμε. Ναι, αυτή τη στιγμή όντως έχουμε χιονοπτώσεις στα ορεινά. Μέσα στις πόλεις, στις πρωτεύουσες των νομών δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Βλέπω το φαινόμενο να είναι σε ύφεση μέχρι αύριο και από Τετάρτη και μετά να ξεκινήσει τις πρωινές ώρες. Να τα δούμε λίγο, κύριε Παπαλεξίου. Να τα δούμε πιο αναλυτικά και μόνο να σας πω ότι και αύριο τα σχολεία στη φάση θα είναι κλειστά σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου. Ωραία, να τα δούμε αναλυτικά, ανανόμω, όπως θέλετε να τα δούμε. Λοιπόν, η Θάσος κλειστά τα σχολεία αύριο και εκεί λόγω της χιονόπτωσης υπάρχουν προβλήματα, αντιμετωπίζονται με τα μηχανήματα για τις περιφερειακές ενότητες Καβάλας. Ναι, και αύριο το πρωί έχω πληροφόρηση ότι θα πάει ένα μηχάνημα της περιφέρειας. Πιστεύω να μην έχει απαγορευτικό. Υπάρχει νωρίτερα μία απόφαση, δεν ξέρω αν σας έχει σταλεί, από τον Δήμο της Ορεστιάδας. Ενημέρωσε ο Δήμαρχος της πόλης ότι θα παραμείνουν τα σχολεία στην Ορεστιάδα και αύριο κλειστά. Αύριο, μάλλον, θα είναι κλειστά. Είχαμε από το Δήμο Σουφλίου μια τέτοια απόφαση, Ο Δήμο Σουφλίου. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Δημοτική Ενότητα των Φερών με τα σχολεία, όπου και εκεί υπάρχει χιονόπτωση. Δεν μας έχουν στείλει κάποια ενημέρωση.
Ο ορεινός όγκος στα σχολεία του Ορεινόγκου του νομού Ροδόπης χθες ήταν κλειστά και πιστεύω και αύριο θα είναι κλειστά. Πρωί-πρωί θα έχουμε την απόφαση. Του Δήμου Μίκης ήταν σήμερα κλειστά. Αυτά είχαμε σαν από τα σχολεία, αλλά είναι αυτά αποφάσεις του Δήμου. Συνήθως με τις πρώτες πρωινές ώρες παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Βλέποντας με το πρώτο φως της ημέρας την εικόνα. Ακριβώς. Κύριε Παπαλεξίου, ακριβώς. Είχαμε πληροφόρηση ότι στο δασικό χωριό του Δήμου Παγκαίου ή σε άλλη περιοχή γύρω από το Δήμο Παγκαίου είχαμε εγκλωβισμένο οδηγό από τα χιόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται? Εγκλωβισμένο λόγω λόγω του χιονιού. Που είχε διπλώσει. Λόγω του χιονιού ή λόγω ταλίκας που είχε διπλώσει. Ναι, ότι είχε διπλώσει μια ταλίκα τις μεσημεριανές ώρες, ναι. Το μας το είπαν και σε εμάς. Αλλά νομίζω ότι είναι τώρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο συγκεκριμένο δρόμο. Ο ορεινός όγκος του Σουφλίου, του νομού της Ροδόπης και της Ξάνθης, σε τι κατάσταση είναι, κύριε Παπαλεξίου? Μέχρι το απόγευμα τα μηχανήματα ήταν. Καταλαβαίνετε, το βράδυ είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάνε μηχανήματα πάνω στους ορεινούς όγκους, αλλά μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας οι αλατιέρες ήταν έξω. Τουλάχιστον οι αλατιέρες της περιφέρειας. Και από εκεί και πέρα και ο κάθε Δήμος έχει την ευθύνη για τους δρόμους οι οποίες είναι μέσα στα χωριά. Εμείς έχουμε την ευθύνη για το επαρχιακό δίκτυο που προσπαθούμε να το κρατήσουμε ανοιχτό. Κύριε Παπαλεξίου, ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής, και θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία της πολιτικής προστασίας των Δήμων με την περιφέρεια. Υπάρχουν οικισμοί σε διάφορους Δήμους ανάμεσά τους και ο Δήμος Καβάλας, όπου ναι, τα χωριά αυτά έχουν περισσότερο χιόνι από ότι οι γύρω περιοχές Καβάλας, με αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβάνεστε, να είναι πολύ δύσκολη και η μεταφορά αυτών των παιδιών στα σχολεία. Και θα πρέπει μην περιμένουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, το πρωί να αποφασίζουν οι Δήμοι με μία απόφασή τους, αλλά βλέποντας την κατάσταση να υπάρχει μία απόφαση που να λέει ότι δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο. Υπάρχει κάτι για την Καβάλα? Για την Καβάλα αυτή τη στιγμή όχι, δεν μας έχει ενημερώσει κάποιος Δήμος. Αν με είχε ενημερώσει θα έχει έρθει στο email μου, και εγώ τα email μου τα βλέπω και από το κινητό μου. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση. Αλλά αυτό που πρέπει να πω είναι ότι τα δικά μας μηχανήματα μπορούν να φτάσουν μέχρι έξω από τα χωριά. Δεν είναι θέμα ποιος έχει το δρόμο για να αποχιονίσει. Καταλαβαίνετε ότι τα δικά μας τα μηχανήματα δεν μπορούν να μπουν μέσα στα χωριά. Οπότε χρειάζονται οι Δήμοι να έχουν πιο ευέλικτα μέσα για τον καθαρισμό των δρόμων μέσα στα χωριά ή και γύρω από τα σχολεία που είναι δικιά τους αρμοδιότητα. Ναι, δεν είπα αυτό, κύριε Παπαλεξίου, προς Θεού. Γνωρίζω τις διαδικασίες. Δεν λέω ότι είναι ευθύνη της περιφέρειας με τα αποχιονιστικά να είναι μέσα στους οικισμούς. Βεβαίως είναι ευθύνη των Δήμων, οι οποίοι οφείλουν να έχουν μηχανήματα, αλλά και να έχουν ιδιώτες εργολάβους που θα αναλάβουν τον αποχιονισμό και των οικισμών. Αυτό λέμε. Ναι, εάν μας ζητηθεί θα μπούμε, αλλά σας λέω ότι πρακτικά δεν μπορούμε να μπούμε λόγω του όγκου των μηχανημάτων. Καταλαβαίνετε, οι δρόμοι είναι στενοί, δεν μπορεί μια μεγάλη ελαφιέρα να μπει σε ένα χωριό μέσα. Λοιπόν, κύριε Παπαλεξίου, βοηθήστε μας τώρα σε κάτι ως αναπληρωτής προϊστάμενος πολιτικής προστασίας περιφέρειας. Έρχονται μηνύματα 6 ώρες στον Ακροπόταμο, δεν υπάρχει ηλεκτρικό. Υπάρχουν και άλλες περιοχές περιφέρειας που από το μεσημέρι δεν έχουν ηλεκτροδότηση. Υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι και είναι χωρίς ηλεκτρικό. Έχετε επικοινωνία με τους κατατόπους διευθυντές του ΑΔΜΙΕ ή της ΔΕΔΙΕ? Ναι, συνήθως η διαδικασία είναι η εξής. Όταν η ΔΕΔΙΕ αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να πάει κάποιο μηχάνημά της, τότε παίρνει την πολιτική προστασία και θα στείλουμε κάποια αλατιέρα ή κάποιο άλλο όχημα ώστε να καθαρίσει τον δρόμο. Προφανώς στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα για να μας πάρει τηλέφωνο η ΔΕΔΙΕ. Μακάρι να ξέραμε, να το ήξερα αυτό πιο πριν, να έπαιρνα και να σας ενημέρωνα ακριβώς σε ποια σημεία έχουμε διακοπή ρεύματος. Μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση πάντως ότι υπάρχουν οικισμοί χωρίς ηλεκτροδότηση, όπως και σε αρκετούς οικισμούς του Δήμου Σουφλίου,
και ότι δεν ζητήθηκε και συνδρομή από την περιφέρεια προκειμένου να συνδράμει για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στους οικισμούς όπου υπάρχει το πρόβλημα. Συνήθως εγώ αυτό που ξέρω, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ηλεκτροδότησης, σίγουρα θα μας πάρουν ένα τηλέφωνο για να πάμε να ανοίξουμε το δρόμο για να πάει το όχημα της ΔΕΗ ή της ΔΕΔΙΕ μάλλον. Δεν υπήρχε κάποια ενόχληση. Λοιπόν, κυρία Τζεμιδάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, φροντίστε να έχουμε τον διευθυντή της ΔΕΔΙΕ στην πόλη της Καβάλας, να δούμε το τι συμβαίνει και να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο Σουφλίου, διότι εάν ισχύουν όλα αυτά ότι υπάρχουν βλάβες και υπάρχουν οικισμοί εδώ και 6 και 7 ώρες χωρίς ηλεκτροδότηση και άνθρωποι άρρωστοι που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, αντιλαμβάνεστε κύριε Παπαλεξίου ότι κάτι δεν λειτουργήσε σωστά από την πλευρά της ΔΕΔΙΕ ή των εμπλεκόμενων φορέων σε κατάσταση όπως βιώνει σήμερα η περιφέρεια με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Εμείς είμαστε στη διάθεσή τους οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, αν χρειαστεί οτιδήποτε και αν μου πείτε ότι υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, μπορούμε να στείλουμε το ΕΚΑΒ και αν κάπου υπάρχει σε κάποιο σημείο δύσβατο, να στείλουμε ακόμα και την ΕΜΑΚ, αρκεί να υπάρχει η όχληση. Αλλά μέχρι στιγμής δεν μας έχουν ενημερώσει ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Παπαλεξίου, θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Καταγράφουμε και τα προβλήματα που υπάρχουν και εμείς από το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού που έχει κατακλειστεί από δεκάδες εκατοντάδες τηλεφωνήματα ανθρώπων που ζητούν βοήθεια. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής και του Δελτίου Ειδήσεων ενδεχόμενα να χρειαστούμε την βοήθεια της πολιτικής προστασίας για συγκεκριμένες περιοχές και της Καβάλας αλλά και άλλων πόλεων της περιφέρειας προκειμένου να συνδράμει και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και να σας πω και μια κρίσιμη πληροφορία. Βέβαια, καλό είναι να μην κινούνται οι πολίτες άσκοπα ή όπου κινούνται να κινούνται με αλυσίδες, αλλά αν εγκλωβιστούν ή αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα εγκλωβισμού, να μπορούν να πάρουν το 112 που υπάρχει γεωεντοπισμός. Οπότε μπορούμε να συνδράμουμε άμεσα. Μάλιστα. Κύριε Παπαλεξίου, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Αν χρειαστούμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής θα ξαναμιλήσουμε και πάλι. Θα το ψάξω και εγώ αυτό το θέμα. Μου είπατε για την περιοχή του Σουφλίου. Ότι υπάρχει, και για την περιοχή του Σουφλίου, σας παρακαλώ, και για την περιοχή του Ακροποτάμου, όπου εδώ και 6 ώρες δεν υπάρχει ηλεκτρικό και υπάρχουν συνάνθρωποι μας που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και αντιλαμβάνεστε χωρίς ηλεκτρικό. Υπάρχει κίνδυνος για την ζωή τους. Εάν δεν το ξέραμε εμείς, έπρεπε να το ξέρει το ίδιο το ΕΚΑΒ, δηλαδή να είχαν ειδοποιήσει οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι το ΕΚΑΒ και θα είχε μεριμνήσει. Εν πάση περιπτώσει θα το ελέγξω αυτή την πληροφορία. Ωραία. Σας ευχαριστώ προς το παρόν και κατά τη διάρκεια θα ξανασυνδεθούμε. Πού θέλετε να πάμε, πάμε, σας παρακαλώ, μας περιμένει η συνάδελφός μας, η Φανία Σπογαλή. Τη βλέπουμε και την ακούμε. Καλησπέρα, Φανία Σπογαλή. Καλησπέρα Τάσο, κυρίες και κύριοι από τις Σέρες, από την Λευκή Περιφερειακή Ενότητα Σερών, σε αντίθεση με την πόλη των Σερών. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω λευκή εικόνα, και το δυστυχώς το λέω γιατί είναι μια όμορφη εικόνα, αλλά με πάρα πολλές δυσκολίες, όπως τόση ώρα σας ακούω και συζητάτε και με τον αρμόδιο της πολιτικής προστασίας. Να πούμε ότι είναι μια εντελώς αντίθετη εικόνα, η εικόνα της πόλης με την εικόνα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Στην πόλη δεν έχουμε χιόνι, ούτε ένα εκατοστό χιονιού. Είχαμε χιονοπτώσεις από τα ξημερώματα κατά διαστήματα και έντονες μάλιστα κάποια στιγμή. Δεν έστρωσε όμως ούτε ένα χιλιοστό χιονιού στην πόλη των Σερών, ξαναλέω. Όμως στις παρυφές της πόλης, εκεί που το υψόμετρο ανεβαίνει ακόμη και 50 και 100 μέτρα, αμέσως αρχίζει και το στρώνει και αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται πιο δύσκολα και πιο επικίνδυνα. Όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, το μεγαλύτερο μέρος της έχει ντυθεί στα λευκά από τα ξημερώματα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με το μηχανισμό της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να έχει τεθεί σε λειτουργία από το πρωί, χωρίς σημαντικά προβλήματα. Βεβαίως και υπάρχουν δυσκολίες, βεβαίως και θα
οι πολίτες και οι κάτοικοι κάποιων απομακρυσμένων περιοχών δυσκολεύονται στις μετακινήσεις ή είναι επικίνδυνο να μετακινηθούν, αλλά σε γενικές γραμμές δεν σημειώθηκαν σημαντικά προβλήματα. Να πούμε ότι τόσο οι Δήμοι όσο και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι και όσον αφορά τα μηχανήματα και όσον αφορά το αλάτι ή ό,τι άλλο χρειαστεί σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση. Σε τρεις περιπτώσεις σήμερα χρειάστηκε να, πέρα από τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, να συμμετέχουν και ιδιώτες με τα μηχανήματά τους στην περιοχή της Αμφίπολης και της Αλιστράτης, αν δεν κάνω λάθος να το δω, ναι, στην περιοχή της Αλιστράτης. Να πούμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η οποία εκδίδεται ανατακτά διαστήματα, η τελευταία λοιπόν ανακοίνωση της αστυνομίας εδώ στις Σέρρες, μας λέει, και να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές, ότι η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω χιονόπτωσης και παγετού διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων από το 33ο μέχρι το 58ο χιλιόμετρο του κάθε του άξονα Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης Λαγκαδά Προμαχώνα. Είναι ο δρόμος Σερών Θεσσαλονίκης και μετά το 33ο χιλιόμετρο χρειάζονται απαραίτητος αντιολισθητικές αλυσίδες. Στην επαρχιακή οδό Σερών Λελιά από το 6ο χιλιόμετρο, πολύ χαμηλά δηλαδή, από το 5ο μέχρι το 30ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερών Βροντούς, από το 1ο χιλιόμετρο μέχρι το 10ο της επαρχιακής οδού Προμαχώνα Αγκίστρου, από το 10ο μέχρι το 15ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νιγρίτας Λαγκαδικίου, στην επαρχιακή οδό Αχλαδοχωρίου Καριδοχωρίου, στην επαρχιακή οδό Σφελινού Σκοπιάς και τέλος στην επαρχιακή οδό Σκοπιάς Αλιστράτης. Σημειώθηκαν και κάποια μικροατυχήματα και μικροκαραμπόλες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, να πούμε ότι έγινε και μία στη διασταύρωση της πρώτης, όπου ένα από τα τρία αυτοκίνητα ήταν περιπολικό της τροχέας. Συμβαίνουν και αυτά τέτοιες μέρες. Είναι δύσκολες μέρες. Χρειάζεται ψυχραιμία και λογική. Χρειάζεται να μην βγαίνουμε στους δρόμους αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Τώρα, όσον αφορά τα σχολεία, κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους γονείς που μας παρακολουθούν, να πούμε ότι η επίσημη ενημέρωση μας είπαν ότι θα έχουμε μετά τις 8.30, δηλαδή περίπου αυτή την ώρα. Και μέσα στα επόμενα λεπτά, οποιαδήποτε στιγμή έχουμε την επίσημη ενημέρωση, θα σας ενημερώσουμε και πάλι. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι σίγουρα αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία στον Δήμο Βυσσαλτίας και στον Δήμο Αμφίπολης. Αυτό είναι σίγουρο. Στους Δήμους Βυσσαλτίας και Αμφίπολης λοιπόν αύριο τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Ακριβώς. Αυτά είναι επίσημα. Τα έχουμε μάθει από επίσημους φορείς και το μεταδίδουμε. Ακριβώς, και το μεταδίδουμε. Γνωρίζουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά καλύτερα να περιμένουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Θα γνωρίζουμε επίσημα για να ξέρουν και οι γονείς τι θα κάνουν αύριο με τα παιδιά τους. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα και αυτό, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον για τα επόμενα 2-24 ώρα, όπως δείχνουν οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για την περιοχή μας και όχι μόνο, σχεδόν για την μεγαλύτερη επικράτεια της χώρας μας. Αντιλαμβάνομαι ότι εκεί που βρίσκεσαι μπορεί να μην υπάρχει χιονόπτωση. Φαίνεται ότι έχει χαμηλή θερμοκρασία όμως. Πολύ κρύο, πάρα πολύ κρύο και πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως εδώ, ότι νιώθουμε όλο το χιόνι της Περιφερειακής Ενότητας, μπορεί να το βλέπουμε, αλλά το νιώθουμε στην πόλη των Σερών, πάρα πολύ κρύο. Και τις επόμενες ημέρες, την Τρίτη και την Τετάρτη κυρίως, η χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι είδαμε στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα αγγίξει και τους μείον 13 με μείον 15 βαθμούς Κελσίου. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη φορά τόσο χαμηλή θερμοκρασία στην πόλη των Σερών. Να δούμε αν θα επαληθευτεί αυτή η πρόβλεψη. Ας σου πει ο Μιλόν που έχει ζήσει και μείον 25 στην πατρίδα του. Δεν είναι 15, μείον 17 δεν είναι τίποτα μπροστά σου. Έτσι. Λοιπόν, Φανής, αποδεσμεύουμε για ό,τι νεότερο υπάρχει. Επικοινωνούμε και συνδεόμαστε εκ νέου μαζί σου και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και του δελτίου. Να ευχαριστήσουμε πολύ την συνάδελφό μας στις Σέρρες. Πάμε λίγο στον κύριο Τακίδη, σας παρακαλώ, στη ΔΕΔΙΕ για να δούμε τι συμβαίνει. Καλησπέρα σας, κύριε Τακίδη. Καλησπέρα. Λοιπόν, για δώστε μας τώρα μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει με την ηλεκτροδότηση. Η ηλεκτροδότηση σε όλο το νομό και στο υπηρετικό τμήμα και στη Θάσο δεν υπάρχουν βλάβες σε μεγάλες σε χωριά και σε πόλεις. Μεμονωμένες βλάβες, διάσπαρτες και πολλές. Κομμένη αγωγή σε μερικά σημεία, κομμένες παροχές. Λοιπόν, θα έλεγα και σε προσιτά σε, μέρη και σε απρόσιτα, δηλαδή σε μέρη όπου δεν πάει αυτοκίνητο.
Στο κρατικό τμήμα θα τα αντιμετωπίσουμε περισσότερο, θα έλεγα, παρά στο νησί, όπου εκεί και εκεί είναι διάσπαρτες συμβλάβες και εκεί έχουμε κομμένους αγωγούς και πιο περιορισμένες δυνατότητες, γιατί εκεί είναι και λίγοι τεχνίτες. Τα μηχανήματά σας, τα γερανοφόρα και τα οχήματα του ΔΕΔΙΕ έχουν πρόσβαση, μπορούν να φτάσουν στα συγκεκριμένα σημεία όπου έχουν εντοπιστεί οι βλάβες? Όχι σε όλα, όχι σε όλα τα σημεία. Όχι σε όλα. Θέλω να μου πείτε κάτι για το οποίο συζητάγατε και το μεσημέρι με τους συναδέρφους μου. Εγώ έχω μηνύματα που φτάνουν στην σελίδα του καναλιού στο Facebook, όπου λένε 6 ώρες στον Ακροπόταμο δεν έχει ρεύμα. Και έχουμε αρρώστους. Στον Ακροπόταμο νομίζω δεν έχουμε πρόσβαση, νομίζω, από ό,τι με πληροφόρησαν. Δεν έχουμε πρόσβαση στο δρόμο. Οπότε πώς θα πάμε αν δεν έχουμε πρόσβαση? Θα υπάρξουν κύριε Τακίδη, μισό λεπτά. Ναι. Λίγη ώρα πριν από εσάς, σε τούτη την εκπομπή, φιλοξενήσαμε τον κύριο Παπαλεξίου, τον αναπληρωτή προϊστάμενο πολιτικής προστασίας περιφέρειας. Του θέσαμε εκ νέου τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης, εάν υπάρχουν, αν είναι δυνατή η πρόσβαση των γερανοφόρων και των συνεργείων του ΔΕΔΙΕ. Και ο άνθρωπος λέει ότι δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα στην περιφέρεια, στην πολιτική προστασία, προκειμένου να συνδράμει με δικά της μηχανήματα, να γίνει η διάνοιξη του δρόμου προκειμένου να φτάσουν τα δικά σας συνεργεία. Ζητήθηκε λοιπόν, το ερώτημα είναι, κύριε Τακίδη, το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Ζητήσατε την βοήθεια της πολιτικής προστασίας περιφέρειας? Όχι, δεν ζητήσαμε την βοήθεια, γιατί το φαινόμενο είναι δυναμικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να είναι αποκλεισμένα 5 σπίτια, μετά να είναι 10, μετά να ανοίξει ο δρόμος. Εμείς έχουμε ένα σχεδιασμό με τα συνεργεία μας και πιστεύουμε ότι το μεγάλη πλειοψηφία θα τις αποκαταστήσουμε τις βλάβες πλην της φάσης, όπου εκεί έχουμε έναν άλλο σχεδιασμό. Αύριο το πρωί, σήμερα ήταν αποκλεισμένο το νησί, θα στείλουμε πιο επανδρομένα συνεργεία με περισσότερους τεχνίτες και μηχανήματα από τη στεριά πρώτο Θεός το πρωί. Γιατί εκεί οι δυνάμεις μας είναι πιο περιορισμένες, ενώ στην στεριά είναι πιο ισχυρές οι δυνάμεις μας. Κύριε Τακίδη, θα επανδρώσουμε και το νησί αύριο. Ακούστε, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής απέναντί σας και η ΔΕΔΙΕ πρέπει να είστε συνεπείς στον καταναλωτή και στους πολίτες. Δεν θα μας κάνετε μαθήματα. Δεν κατάλαβα, κύριε Τακίδη. Τι μου λέτε, σας κάνω μάθημα όταν ο Ακροπόταμος εδώ και 6 ώρες είναι χωρίς ηλεκτροδότηση και δεν ζητάτε την βοήθεια της πολιτικής προστασίας? Ξέρουμε τη δουλειά μας, δεν θα μας... Ωραία, κύριε Τακίδη, μπορείτε να μου πείτε δημόσια αν ο Ακροπόταμος είναι ηλεκτροδοτημένος, ναι ή όχι? Η μεγάλη πλειοψηφία είναι ηλεκτροδοτημένος. Αν τώρα κάποια περιορισμένη γειτονιά είναι κάποιες κατοικίες, δεν είναι σε όλο τον νομό και σε τέτοια κακοκαιρία. Ακούστε, εγώ δεν σας είπα για όλο τον νομό, μην λέτε πράγματα τα οποία δεν έχω πει. Σας ρωτάω για συγκεκριμένο οικισμό. Εγώ σας ενημέρωσα όπως νομίζω. Ευχαριστώ για την συνομιλία. Γεια σας. Μάλιστα. Ο διευθυντής της ΔΕΔΙΕ, η απάντησή του ήταν: εντάξει, αύριο το πρωί θα στείλουμε και στη Θάσο πιο επανδρομένα συνεργεία, γιατί μάλλον τώρα δεν μπορούμε να βρούμε τα επανδρομένα. Θα παρακαλούσα τους συναδέρφους μου και στη ροή και στην αρχισυνταξία, βρείτε τον τετραψήφιο αριθμό της ΔΕΗ στην Αθήνα για να έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον Ακροπόταμο, ότι υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι σήμερα, είναι 7 ώρες χωρίς ηλεκτροδότηση και ο κύριος Στακίδης λέει ότι μπορεί κάποια σπίτια, αν έχουμε πρόσβαση, εάν πηγαίνουν τα μηχανήματα, όταν λίγη ώρα νωρίτερα ο κύριος Παπαλεξίου, αναπληρωτής προϊστάμενος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δημόσια δήλωσε ότι δεν ζητήθηκε η βοήθεια από τον ΔΕΔΙΕ να γίνει διάνοιξη των δρόμων με μηχανήματα της περιφέρειας, προκειμένου εκεί να φτάσουν τα συνεργεία για να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Βρείτε με το τετραψήφιο νούμερο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στην Αθήνα τους αρμοδίους της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ για να έχουμε μία απάντηση. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ασθενείς και επικοινωνούν μαζί μας και είναι 7 ώρες χωρίς ηλεκτροδότηση. Το να κλείνετε το τηλέφωνο, κύριε Τακίδη, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες και αυτοί που πρέπει να το κρίνουν. Άρα θα είστε συνεπέστατοι στις υποχρεώσεις τις οποίες έχετε απέναντι στον καταναλωτή και απέναντι στους πολίτες. Οι συμπεριφορές αυτές είναι αλλού, όχι εδώ, σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την περιοχή. Διαφημίσεις, επιστροφή σε λίγο.
και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε. Ένα live news συνέχεια. Όσον αφορά την διακοπή ρεύματος, βεβαίως στην Δημοτική Ενότητα των Φερών, σε κάποιους από τους οικισμούς έχει ενημερωθεί εδώ και αρκετή ώρα η ΔΔΕ και τα συνεργεία της προσπαθούν να αποκαταστήσουν την βλάβη. Για ό,τι νεότερο βεβαίως υπάρχει και στην Δημοτική Ενότητα των Φερών στον Εύρο, θα σας κρατούμε ενήμερους. Βεβαίως υπάρχει το θέμα στον Ακροπόταμο. Θέλω να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Θωμά Αγγελόπουλο, τον Διευθυντή του ΕΚΑΒ. Καλησπέρα σας, κύριε Αγγελόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα, άσπρη εβδομάδα. Είδαμε άσπρη μέρα, ναι. Λοιπόν, ναι, μετά από πολλά χρόνια είδαμε μια άσπρη μέρα, έτσι. Κύριε Αγγελόπουλε, θέλουμε και τη δική σας βοήθεια λίγο. Οι συνάδελφοί σας βεβαίως, τα πληρώματα και οι διασώστες είναι πάνω στα ασθενοφόρα. Υπάρχουν προβλήματα στην μετακίνηση των ασθενοφόρων και των ασθενών ή των πολιτών που καλούν το ΕΚΑ? Μέχρι στιγμής δεν μου έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα. Τα ασθενοφόρα έχουν βάλει αλυσίδες. Ναι. Ο δρόμος πρέπει να έχει καθαριστεί αρκετά. Μέχρι στιγμής δεν μου έχει αναφερθεί τίποτα απολύτως από το γραφείο κίνησης. Τελευταία επικοινωνία που είχα ήταν γύρω στις 3.30 το μεσημέρι με την υπεύθυνη. Μάλιστα. Υπάρχει ένα θέμα εδώ και 7-8 ώρες χωρίς ηλεκτροδότηση ο οικισμός του Ακροποτάμου και υπάρχουν άνθρωποι που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Δεχτήκατε κλήση από τέτοιου είδους περιστατικό που να έχει μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση κάποιο σπίτι, κάποιο οικισμός και να χρήζει άμεσης? Δεν είμαι, κοιτάξτε, εγώ ήμουν στο κέντρο υγείας. Ναι. Σήμερα είχαμε προβλήματα δικά μας. Δεν μου έχει αναφερθεί κάτι από το ΕΚΑ. Δεν έχω ενημερωθεί για κάτι τέτοιο. Εσείς τι προβλήματα είχατε, κύριε Αγγελόπουλε, στο κέντρο υγείας με την ευκαιρία που σας έχουμε και το αναφέρετε? Είχαμε και εμείς διακοπή ρεύματος, ναι, μέχρι αργά το απόγευμα. Πόσες ώρες? Για αρκετές ώρες ήταν η βλάβη σε ένα σημείο που ήταν εύκολο για τη ΔΕΗ να επιχειρήσει. Μετά από 4-5 ώρες αποκατεστάθη, το κέντρο υγείας εξυπηρετιόταν με τη γεννήτρια για όλο αυτό το διάστημα. Μάλιστα. 4-5 ώρες χωρίς ηλεκτρικό το κέντρο υγείας της Θάσου. Με γεννήτρια μπορούσε να εξυπηρετήσει τα περιστατικά ή τα οποιαδήποτε περιστατικά υπήρχαν στο νησί. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι, κύριε Αγγελόπουλε, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, όταν υπάρχουν συνάνθρωποι μας που είναι στο σπίτι και χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και μείνουν χωρίς ηλεκτρικό, όλοι αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες τους και το πώς πρέπει να παρέμβουν, πώς πρέπει να παρέμβει η κρατική μηχανή σε αυτές τις περιπτώσεις. Κρατώ αυτό. Τώρα, αν τα συνεργεία της ΔΔΕ δεν είχαν πρόσβαση, μπορούσαν να ζητήσουν βοήθεια του Δήμου της Περιφέρειας για να γίνει γρήγορα η αποκατάσταση της, να επιδιορθωθεί η βλάβη αυτή στο δίκτυό της. Σας ευχαριστώ, να σας ευχηθώ καλό κουράγιο και σε εσάς και στους συναδέλφους σας στα πληρώματα του ΕΚΑΒ που είναι δύσκολες οι ώρες και οι μέρες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πού θέλετε να πάμε? Να πάμε στον κύριο. Κύριε Παπαλεξίου, καλησπέρα σας και πάλι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση. Ξέρω και στη Δημοτική Ενότητα των Φερών ότι έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης. Πήρα το τμήμα πολιτικής προστασίας του Εύρου. Το είχε μάθει λίγο πιο νωρίς και αμέσως είχε ειδοποιήσει τη ΔΔΕ. Για μένα η ΔΔΕ θα έπρεπε να το είχε μάθει πρώτη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία ποιος το μαθαίνει πρώτος. Θέλω να μου κάνετε. Να βρούμε λύση. Θέλω να μου κάνετε μια χάρη. Έχουμε κατακλειστεί από μηνύματα από τον οικισμό του Ακροποτάμου ότι είναι χωρίς ηλεκτροδότηση εδώ και 6 ώρες. Επικοινωνήσαμε δημόσια στον αέρα με τον κύριο Τακίδη, με τον διευθυντή του ΔΔΕ εδώ. Μας είπε ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες. Ερωτηθείς αν ζήτησε τη συνδρομή της περιφέρειας. Η απάντηση ήταν αρνητική και έκλεισε το τηλέφωνο, χωρίς βεβαίως να σκεφτούμε εάν πραγματικά άνθρωποι ασθενείς που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης στο σπίτι τους έχουν ηλεκτρικό ή όχι. Ναι. Ξέρετε ότι αυτά τα στοιχεία, ναι, εκτός και αν υπάρχουν και άτομα τα οποία έχουν κάποια ασθένεια, επειδή είναι προσωπικά δεδομένα, θα γνωρίζει το ΕΚΑΒ. Είναι σίγουρο ότι το ΕΚΑΒ
εάν υπάρχουν τέτοια άτομα και δεν έχει πρόσβαση σε αυτά, θα ζητήσει τη συνδρομή μας. Υπάρχουν σχέδια γι' αυτό και όπως υπάρχουν και σχέδια εκένωσης για τους οικισμούς. Με το σχέδιο ξενοκράτηση λέτε. Όχι, όχι ακριβώς. Περίπου. Υπάρχουν κάποια σχέδια τα οποία αν χρειαστεί θα εφαρμόζουμε. Λοιπόν. Ναι, πείτε μου τι. Υπάρχει. Ναι, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει λίγο πριν σας αποδεσμεύσουμε να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές? Όχι, εγώ το μόνο που θα έλεγα είναι όλοι να έχουμε αλυσίδες στα αυτοκίνητά μας και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες, γιατί όπως βλέπετε το να διπλώσει μια ταλίκα σημαίνει ότι ο επαγγελματίας δεν είχε βάλει αλυσίδες στην ταλίκα του. Ένα είναι αυτό, και δεύτερον είναι ότι ας αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, τουλάχιστον εάν δεν είναι κάτι επίγον. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπαλεξίου. Καλή βάρδια να ευχηθώ και να κυλήσουν όλα ομαλά χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Κώστα Λουκούμα. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.